Από τη στιγμή που δεχτήκαμε, που αποδεχτήκαμε αρχιστράτηγος των ενόπλων ελληνικών δυνάμεων, ανταρτικών και κυβερνητικών, να είναι Εγγλέζος, τελείωσε, χάσαμε το παιχνίδι της ανεξαρτησίας. Although the conference was judged a success, the British were still worried about the extent of Eyam Elassie's power. In August, Churchill wrote, "It is most desirable to strike out of the blue without any preliminary crises. It is the best way to forestall Eyam." In October 1944, he went to Moscow to firm up Allied plans for post-war Europe. With Stalin, he made what became known as the Percentage Agreement, giving Britain 90% influence in Greece in exchange for the Soviet Union having 90% influence in Romania. Την ίδια ώρα, το ΕΑΜ πανηγύριζε στα Κεσαριανή, όπου λίγο καιρό πριν οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους είχαν εκτελέσει 200 πατριώτες. Οι συνοικίες της πρωτεύουσας είχαν απελευθερωθεί. Οι Γερμανοί έλεγαν πλέον μόνο το κέντρο της Αθήνας. Αυτά είναι επίκαιρα που γύρισε η Φίνος Φιλ πριν την απελευθέρωση. Το σάλπισμα της Λεριάς από την αιματοβαμμένη συνοικία, όταν η γερμανική πότα πατούσε ακόμα την καρδιά της Αθήνας. Μέρες μας χωρίζουν από τη Λευτεριά, γράφανε τότε οι κεντρικοί δρόμοι. Μα η συνοικία είχε το τιμητικό προβάδισμα. Πόσο σκληρός αγώνας γι' αυτό, πόσες άνισες μάχες στα οδοφράγματα, πόσοι ηρωικοί νεκροί. Οι ελεύθεροι σκλάβοι τους τίμησαν όπως τους άξιζε. Και στα ίδια σταυροδρόμια που εκείνοι ραντίσανε με το ζεστό τους αίμα, νοπά λουλούδια της Αττικής γης τολίσανε τους τάφους των ηρώων που πέσανε για την μεγάλη ιδέα της πατρίδας, της Λευτεριάς και του πολιτισμού. Τρεις μέρες μετά τη συμφωνία της Μόσχας, τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Αθήνα. Η γαλατίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους. Η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ηρωνία. Φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους. Κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Τι κακόμοιροι Γερμανοί. Ξέρουν άραγε τι τους περιμένει παραόξο. Τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χείλη, με το ντουφέκι στα χέρια και με την εκδίκηση στην καρδιά. Η τύχη της Ελλάδας δεν βρισκόταν πλέον στα χέρια των ανταρτών. Ο Τσόρτιλ έγραψε λίγο μετά τη συμφωνία της Μόσχας, στην οποία είχε αναγκαστεί να παραχωρήσει στο Στάλιν μια σειρά από χώρες των Βαλκανίων. Πληρώσαμε πολύ ακριβά για να έχουμε λυμμένα τα χέρια μας στην Ελλάδα. Περιμένω σύντομα να συγκρουστούμε με το ΕΑΜ και δεν πρέπει να διστάσουμε γι' αυτό. Αρκεί να γίνει με τους δικούς μας όρους. Η μεγαλειώδης παρέλαση του χαιρετισμού της Λευτεριάς συνεχίζεται. Την ημέρα της απελευθέρωσης στην Αθήνα υπήρχε κενό εξουσίας. Το ΕΑΜ Ελλάς είχε υπό τον έλεγχό του όλη σχεδόν τη χώρα. Ο υπαρχηγός της Βρετανικής Αποστολής λέει ότι αν είχε καταλάβει το κέντρο της Αθήνας, τα πράγματα για τους Βρετανούς θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. I have no doubt at all that they could have occupied Athens at the time when the Germans left and they could have made it very difficult for Allied forces to return to Greece without having to face an opposed landing. Στην Αθήνα, ο Ελλάς διατηρούσε μόνο εφεδρικές δυνάμεις. Ο Νίκος Φαρμάκης υποστηρίζει ότι η κατάληψη του κέντρου δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Τον Οκτώβριο στην Αθήνα είχε ο Ράζης μαζέψει 5 με 6.000 ταγματαλίτες των ταγμάτων ασφαλείας από τις φρουρές που είχαν πέσει. Υπήρχε το Σύνταγμα Αχωροφυλακής Μακρυγιάννη, υπήρχαν 450 ταχύτες βαρύτατα οπλισμένοι με πλήθος πυρομαχικών και υπήρχαν και η αστυνομία, όποια ήταν η αστυνομία, η μισή, γιατί η άλλη μισή είχε προσχωρήσει το ΕΑΜ. Αυτή τη δύναμη δεν μπορούσε ο Ελλάς να τη χτυπήσει τον Οκτώβριο με μεγάλες ελπίδες νίκης. Το
Το βέβαιο είναι ότι οι άνδρες του Ελλάς δεν είχαν διαταγή να χτυπήσουν. Αντίθετα, βοήθησαν τα Βρετανικά στρατεύματα που με βάση τη συμφωνία της Γκαζέρδας αποβιβάστηκαν στις 14 Οκτωβρίου στην Αττική. Οι πρώτοι σύμμαχοι που φτάνουν στο ελληνικό ακρογιάλι πάνω σε ελληνικό πλοιάριο, ενώ από Έλληνες συνδέσμους αποβιβάζεται στην ακτή του Σκαραμαγκά. Η υποδοχή που γίνεται από τον κόσμο είναι οι πιο θερμές και αυθόρμητες εκδηλώσεις της ελληνικής καρδιάς. Αχ, Θεέ μου, τέτοια ευτυχία δεν έχω νιώσει ποτέ. Ήτανε πολύ ωραίες μέρες, τους λάτρευα. Δεν νόμιζα, πίστευα στον Τσόρτσιλ και μας έλεγε από το ραδιόφωνο. Μπράβο στους Έλληνες. Στις 18 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός της εξόριστης κυβέρνησης γύρισε στην Αθήνα. Δεν βρίσκεται ασφαλώς στην κατεχομένη Ευρώπη άλλο παράδειγμα τόσης καθολικής αντιστάσεως και τόσης ακλονίτου αισιοδοξίας για την τελική νίκη. Αλλά προσέ περισσότερον, λαέ των Αθηνών, λαέ της περιφέρειας της πρωτεύουσας, ανήκει ο εθνικός έπαινος. Εδώ επάλετο η αδάμαστος καρδία της Ελλάδας. Είχαμε